Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε μαζί μας τον Ότι Μαυρουδή για ένα ταξίδι στο μουσικό στερέωμα με ακούσματα που όλοι αγαπήσαμε και όλοι τραγουδήσαμε. Στο μουσικό στερέωμα στο οποίο ο Ότης Μαυρουδής λάμπει για 50 ολόκληρα χρόνια ως συνθέτης, ως κιθαριστής, ως τραγουδοποιός. Μαζί του ο καταξιωμένος και βραβευμένος κιθαριστής Γιώργος Τοσικιάν και η δική μας η Λευκαδίτισσα την καταγωγή Άρτεμις Ματαφιά με την αισθαντική φωνή. Ας τους απολαύσουμε αφού τους υποδεχθούμε με ένα θερμό χειροκρότημα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους, σε όλες, οργανωτές και κοινό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας εδώ, από όλους, τέλος πάντων, θα είναι ένας μόνο, αλλά είναι Λέων, ε. Μην τον βλέπετε έτσι. Ένα ευχαριστώ για την προσέλευσή σας. Ένα ευχαριστώ τους οργανωτές που σε δύσκολες περιόδους, σε δύσκολες στιγμές, εξακολουθούν με επιμονή να οργανώνουν το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Εμείς έχουμε έρθει με τα δικά μας εργαλεία δουλειάς, όπως λέμε, δύο κιθάρες. Αυτά μόνο. Έχουμε και κάτι άλλο όμως που σπρώχνει τις δύο κιθάρες. Έχουμε
διάθεση, την πολύ καλή διάθεση να γίνουμε μια παρέα. Γιατί οι συναυλίες, στις συναυλίες το στοιχείο που ενώνει είναι η παρέα. Και θα θέλαμε πολύ κατά τη διάρκεια της συναυλίας να επικοινωνήσουμε όπως στις παλαιές καλές μπουάτ για όσους είχαν ζήσει αυτή την περίοδο. Αυτό το έπος θα έλεγα, το έπος των μπουάτ. Λοιπόν, είναι σημάδι ότι είμαι παλιός, το ξέρω, αλλά δεν είμαι παλιός σε κάτι που έχει παλιώσει, έχει πεθάνει. Είμαι παλιός σε κάτι που εξακολουθεί να υπάρχει. Γιατί όλη εκείνη η διάθεση της εποχής, που είχε ονομαστεί νέο κύμα, απασχολεί ακόμα τις γενιές. Θα ακούσετε πολλά τραγούδια και θα ακούσετε πολλά κιθαριστικά κομμάτια. Αυτό το κομμάτι ήταν βεβαίως της Ελένης Καραΐδρου από το Μελισσοκόμο, από την ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου. 2-3 στοιχεία μόνο θα σας λέω για το κάθε κομμάτι, αφού δεν έχετε πρόγραμμα βεβαίως, τυπωμένο εννοώ πρόγραμμα, και θα σας τα λέω για να σας κατατοπίζω. Το επόμενο κομμάτι το διαλέξαμε, και αυτό ένα βάλς, όπως το βάλς του γάμου που είχε τον τίτλο το προηγούμενο κομμάτι. Αυτό έχει τίτλο, τι τίτλο έχει, Γιώργο? Ο χορός, σωστά, ο χορός της Πεταλούδας. Ένα βαλσάκι του Γιώργου Βαρσαμάκη. Είναι ένας νέος συνθέτης, πολλά υποσχόμενος. Αυτό το κομμάτι το φτιάξαμε με τον Γιώργο, μουσική του Γιώργου Βαρσαμάκη, γιατί κολλάει επάνω στις κιθάρες. Ξέρετε, οι κιθάρες έχουν ανάγκη από ειδική μουσική που να κολλάνε αυτά τα δύο, όργανο και μουσική να κολλάνε. Καλή σας ακρόαση. Thank you.
και με αυτές τις μικρές νότες που παίζει τώρα ο Γιώργος το Σικιάν. Φτιάχνει το θεμέλιο της μουσικής που ακολουθεί, και αυτό βάλς. Το έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης το 1948, προσέξτε, η πρώτη φορά που έγραψε αυτή τη μελωδία, γιατί το άφησε ως οργανικό κομμάτι, μετά το έφτιαξε ως τραγούδι και μετά έγιναν διάφορες εκτελέσεις. Και ο Αθεόφοβος βρήκε και ένα τίτλο που του είχε δώσει από το 1948, που πού να ήξερε ότι θα είναι επίκαιρος. Ο τίτλος, το βάλς, συγγνώμη, ο τίτλος, ναι, το βάλς των χαμένων ονείρων. Όσοι θεωρούν ότι δεν είναι επίκαιρο, καλά, 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 πάω πάσο, εντάξει. Για ακούστε τώρα και τη δεύτερη κιθάρα. Thank you.
Ασφαλώς και ευχαριστούμε τον Μάνο Χατζηδάκη που πέρασε από τη ζωή μας, πέρασε από αυτόν τον κόσμο, εναπόθεσε τα αγαθά του και έφυγε εις τους ουρανούς. Και εμείς εξακολουθούμε να καταγινόμαστε μαζί του, να τον σκεφτόμαστε και να δημιουργούμε επάνω στο έργο του. Γιατί αυτά που σας παίζουμε είναι επεξεργασίες κιθαριστικές μεταξύ μας για να βρίσκουμε όσο μπορούμε κι εμείς την ουσία του κάθε τραγουδιού, του κάθε κομματιού, της κάθε μουσικής. Θα περάσουμε πάλι σε ένα βάλς, σας έχουμε με τα βάλς έτσι λίγο, θα συνεχίσουμε βέβαια με βάλς. Ένα βάλς αυτή τη φορά σε δική μου μουσική, το λέω, το ονόμασα λαϊκόν βαλσάκι και είναι ένα άκουσμα λαϊκό, δεν ξέρω πώς να το διευκρινίσω περισσότερο, που το έγραψα παλαιά, πολύ παλαιά, όταν ήμουν νέο παιδί και επηρεαζόμουν πάρα πολύ από τις φτωχογειτονιές, τους προσφυγικούς χώρους που ήμουνα παιδί ποντίων γονέων και πέρασα από αυτές τις δοκιμασίες. Όλα αυτά κατακάθονται μέσα μας και κάποια στιγμή έρχονται να σου χτυπήσουν την πόρτα και να πούνε «Θέλω να βγω προς τα έξω». Αυτό το λαϊκό βαλσάκι είναι κάτι τέτοιο. Thank you.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θα το πρόγραμμά μας, η βραδιά, έχει πολύ κιθάρα. Πάρα πολύ κιθάρα. Προηγουμένως είχα δει κάτι παιδιά, δεν ξέρω τώρα που έχουν σταθεί, γιατί εδώ εγώ βλέπω ένα σκοτάδι λόγω των προβολέων. Είδα παιδιά με θήκες, όχι δεν χρειάζεται, μην ανοίγετε τα φώτα, με θήκες κιθάρας. Προφανώς θα είναι σπουδαστές, κιθαριστές και χαίρομαι πολύ που είναι εδώ μέσα. Χαίρομαι πολύ που είναι εδώ μέσα, το λέει με ύψιλον. Γιατί πολλοί εδώ μέσα δεν είναι. Θα συνεχίσουμε με ένα βάλς, αλλά αυτή τη φορά με τραγούδι. Και στο τραγούδι θα είναι μία γνώριμή σας, σε αρκετό κόσμο εδώ μέσα, γνώριμή σας η Άρτεμις Ματαφιά. Την προσκαλώ να έρθει στη σκηνή. Χαιρόμαστε που είμαστε με την Άρτεμη. Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσει η Άρτεμη με ένα βάλς, όπως σας είπα, το βάλς της ζωής. Αυτός είναι ο τίτλος, στους στίχους του Τάσου Σαμαρτζή. Να ξέρετε, να γνωρίζετε ότι όλα τα τραγούδια μιλάνε για τη ζωή. Έτσι μ' αρέσει το τραγούδι. Αυτά τα τραγούδια είναι δικά μου. Ο στιχουργός είναι ο Τάσος Σαμαρτζής. Κάθε ψυχή είναι δεμένη με μία κλωστή και ο καιρός χάρτα ετός έρχεται πάει λουσμένος στο φως. Χαρά είναι ζαριά που κάποιοι ξέρουν και φέρνουν συχνά και σαν λεκές πως τι που λες είναι που μένει και σώζει το χτες.
εσύ αφελείς το τέλος μόνο της κάθε γιορτής. Για ένα βάς που μας χρωστάς κι είναι γραμμένο μονάχα για μας. Να γνωρίζετε ότι η υγρασία είναι προβληματική ατμόσφαιρα για τις χορδές, οπότε θα χρειαστεί να κουρδίζουμε και τα δάχτυλα, πέρα από τα δάχτυλα τα οποία κολλάνε μεταξύ τους οι υγρασίες. Αυτά είναι τα βαριά ανθυγιεινά για μας, αλλά δεν μας τα δίνει το κράτος. Δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει. Λοιπόν, πέρα από τα καλαμπούρια, ας συνεχίσουμε. Τώρα μιλάνε τα τραγούδια. Δηλαδή, αυτά τα τραγούδια θεωρώ ότι πρέπει να προσέχουμε πολύ τους στίχους για να είμαστε μέσα στο τραγούδι αυτό. «Οι παλιές καταπακτές» είναι ο τίτλος της συναυλίας μας και ο τίτλος αυτού του τραγουδιού. Με τους στίχους της Μέρης, της Μαρίας Φασουλάκη. Που περιμένεις και τα δώρα
Αν δεν τολμήσεις θα τελειώσουν το πρωί. Πάντα θα υπάρχει μια ανόητη Παντόρα που θα καλεί στον μυστικό της τη γιορτή. Τσακίσει η μανία του καιρού και θα απομείνεις τελικά στην επαρχία να ταξιδεύεις στα υπόγεια του θύμου. Ταξιδεύεις στα υπόγεια του θύμου. Κάποια τραγούδια μου είναι καινούργια, δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Μετά, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν σε δίσκους, υπάρχουν. Αυτό, ας πούμε, υπάρχει σε δίσκο που βγήκε, ο δίσκος βγήκε πριν από 4-5 χρόνια. Αλλά δεν υπάρχουν αυτοί οι δίσκοι, καθότι δεν υπάρχουν καταστήματα δίσκων, καθότι οι εταιρείες έχουν μισοδιαλυθεί, οι εταιρείες δίσκων, και δεν μπορούν να, να υποστηρίξουν τους δίσκους. Λοιπόν, ας μην αρχίσω να μιλάω για το μαύρο χάλι του συναφιού μας. Υπάρχουν όμως προβλήματα, και ένα από τα προβλήματα είναι ότι ο κόσμος, το κοινό, εσείς, μαθαίνετε πλέον τα τραγούδια ούτε καν από τα ραδιόφωνα, γιατί τα ραδιόφωνα απλώς δεν ακούγονται. Τα μαθαίνετε από το διαδίκτυο. Και έτσι δεν μπορεί να γίνει, γιατί το άγνωστο δεν μπορείτε να το βρείτε. Για να βρείτε κάτι στο διαδίκτυο πρέπει να χτυπήσετε συγκεκριμένο, ας πούμε, όνομα ή ξέρω εγώ τίτλο. Και έτσι περνάνε πολλά τραγούδια, περνάνε σε αυτό που θα πει, θα ονομαστεί μετά ηχοματερή των τραγουδιών, και πολλές φορές θα είναι και άδικο αυτό, γιατί στις χωματερές θα πάνε μαζί με τη χαβούζα και τη σαβούρα, θα πάνε και υλικά αξιόλογα. Ένα τραγούδι που θα πει τώρα η Άρτεμις είναι το «Είναι αβάσταχτο να φεύγεις». Σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου, το τραγούδισε στη δισκογραφία η Ελένη Βιτάλη. Όσοι το γνωρίζουν, έχει καλώς, και όσοι το γνωρίζουν το τραγούδι να σιγοτραγουδήσουν μαζί μας. Thank you.
χέρια σου αγόρι μου, τα ζωντανά σου χέρια. Ρίχτα στεφάνια δρόσερα τριγύρω στο λαιμό μου. Κι από τη νύχτα ως την αυγή σε ερωτικά λιμέρια. Να μου γελάει η νιώτη σου, να λάμπει το όνειρό μου. Δεν γνώριζα ότι θα κάθομαι σε μια τρύπια καρέκλα. Πέφτουνε διάφορα. Κάπως έτσι θα είναι η ατμόσφαιρα και των τραγουδιών. Όποιος ήρθε εδώ μέσα να ακούσει τα σουξεδάκια της εποχής, θα κάνει τον κόπο να ταλαιπωρηθεί. Άσε που θα του φανούμε και πολύ αντιπαθείς εμείς οι δύο εδώ και η Άρτεμι
Και είναι άδικο αυτό, γιατί είμαστε συμπαθείς κατά το βάθος, άμα κοιτάξετε. Πάμε σε μία περιοχή της γης του πλανήτη που λέγεται Λατινική Αμερική. Η Λατινική Αμερική έχει αναπτύξει πάρα πολύ την κιθάρα ως όργανο. Ίσως είναι και το εθνικό τους όργανο στην κάθε χώρα. Εκτός από την Αργεντινή που τη θέση της κιθάρας την πήρε τον μπαντονεόν. Θα το γνωρίζετε ασφαλώς με τόσα αριστουργήματα που έχουν γραφτεί σε εκείνη τη χώρα. Όμως και κιθαριστικά. Εμείς τι κάναμε, εμείς όταν λέω με τον Γιώργο πάντα, με τον Γιώργο το Σικιάν, εμείς πήραμε τραγούδια και σκοπούς, μελωδίες δηλαδή, από την παλαιά Λατινική Αμερική, βρήκαμε ένα υλικό, πώς το λένε, πρωτόλιο, με κιτρινισμένες παρτιτούρες και με λάθη πάρα πολλά και εντελώς αλλιώς από αυτό που θα παρουσιάσουμε και φτιάξαμε μία καινούργια μουσική. Οι μουσικές αυτές είναι ανωνύμων συνθετών, οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο παλιά πάει το πράγμα. Και έτσι θα παίξουμε μία μελωδία από την Αργεντινή που την έχουμε διασκευάσει για δύο κιθάρες ασφαλώς. Τρεις. Έχουμε τρίτη κιθάρα, τέταρτη, όχι, ε. Ωραία. Δύο είμαστε. Το 50% της ορχήστρας είμαι εγώ. Το άλλο 50% είναι ο Γιώργος. Το κομμάτι έχει τον τίτλο «Κανσόν, κανθιόν, τρίστε». Δεν ξέρω αν το προφέρω καλά, αλλά σημαίνει μελαγχολικό τραγούδι.
και ακολουθεί Λατινική Αμερική. Αλλά από εδώ, το Βενεζουέλα, Καράκας, Τσάβες, Μαδούρο, Αλέξης. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Δεν χρειάζεται να μιλάμε για δυσάρεστα πράγματα εδώ. Έχουν πληρώσει τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι για αυτό το θέμα. Λοιπόν, αλλά ξέρετε, οι συνειρμοί, τι να κάνουμε. Είναι μεγάλη ιστορία οι συνειρμοί. Ευτυχώς που είναι και αυτοί και διατηρούμε κάπως τη μνήμη μας. 7 Απριλίου, 7 Απρίλε είναι ο τίτλος του επόμενου κομματιού. Αναφέρεται σε μια ημερομηνία, σε μια χρονολογία στη δεκαετία, στις αρχές του 20ου αιώνα, σε μια από τις επαναστάσεις, ας πούμε, της Βενεζουέλας, που σκοτώθηκαν, ξέρω εγώ, πόσοι άνθρωποι και τα λοιπά. Και γράφτηκε ένα τραγούδι, 7 Απρίλ, λέγεται, είπαμε, το οποίο, ως φαίνεται, είναι από τα πολύ γνωστά τραγούδια, όπως λέμε εμείς, από το κριτικό εκείνο, πότε θα κάνει ξαστεριά. Το τραγούδι λέει «Ποτέ θα κάνει ξαστεριά», τονίζει το «τε» και έτσι αλλάζει λίγο, με μπερδεύει λίγο. «Ποτέ θα κάνει, ποτέ θα κάνει», είναι «Πότε θα κάνει ξαστεριά». Και γελάμε με το φίλο μου τον Γιώργο εδώ για τους παρατονισμούς των τραγουδιών που αλλάζουν και το νόημα. Λοιπόν, φαίνεται ότι είναι πολύ γνωστό τραγούδι στην Λατινική Αμερική, αλλά κυρίως στη Βενεζουέλα. Εμείς δεν το γνωρίζαμε αυτό και πήραμε και φτιάξαμε, επειδή μας αρέσει η μελωδία, φτιάξαμε αυτό το κομμάτι. Thank you.
πάμε πάλι στην Αργεντινή. Όχι. Τι. Ναι, συγγνώμη. Στο Μεξικό. Ή Μέχικο, όπως θέλετε πέστε το. Είναι πιο χαριτωμένο. Το Μέχικο. Λοιπόν, και πάμε μάλιστα σε μία πολύ πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, εκείνη της, από την ταινία Φρίντα. Οι περισσότεροι θα την έχετε δει. Όσοι δεν την έχετε δει, σπεύσατε τώρα, έστω μέσα στη συναυλία, να πάτε να ψάξετε, να βρείτε τη Φρίντα Κάλλο και να μάθετε για αυτήν και να δείτε και την ταινία. Λοιπόν, πάντως στην ταινία υπήρχε μία, εκτός από το ήταν όμορφη ταινία, καλοφτιαγμένη, υπήρχε μία πολύ όμορφη μουσική και στολιζόταν με αυτό το τραγούδι που έλεγε εκείνη η γραία με τα σκληρά χαρακτηριστικά, η οποία δεν ζει πια και το τραγουδούσε εξαιρετικά. Εμείς το φτιάξαμε για δύο κιθάρες. Για ακούστε το. Ο τίτλος του κομματιού, Γιορώνα. Thank you.
στην παρέα μας θα έρθει και πάλι η Άρτεμη. Η Άρτεμη Ματαφιά, ελπίζω... Είναι εδώ, ε. Εδώ είναι, εδώ είναι. Όπως έλεγε ο Ελίτης έλεγε «μοναχή και ολόλαμπρη». Έτσι είναι η Άρτεμη. Μοναχή δεν είμαι, με τον Ότι Μαυρούδη και τον Γιώργο τον Σικιάνη. Εντάξει. Θα προχωρήσει σε ένα τραγούδι η Άρτεμη στους στίχους του Γιώργου Κορδέλα. Ο Γιώργος Κορδέλας είναι ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης ταινιών. Για να σας δώσω να καταλάβετε, η τελευταία του ταινία είναι αυτό το έργο τώρα «Η Ρόζα» της Σμύρνης. Είναι ενδιαφέρουσα ταινία και αναφέρεται στην ιστορία μας. Βεβαίως, στην τραγική ιστορία, γιατί η ιστορία της Ελλάδας έτσι ξεχωρίζει. Λοιπόν, η Λαβωματιά, η οποία Λαβωματιά, το τραγούδι Λαβωματιά, περιέχει στο ρεφρέν του ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Ένα ερώτημα κέριο. Δεν θα σας το πω τώρα, θα το ακούσετε μέσα στο στίχο, στο ρεφρέν, που δεν ξέρει κανείς να απαντήσει. Μου η χτύπη μυρολογίστρα στη χαρά
και γιορτινή στη λύπη. Άκου στον πόνο μου, ουρανέ, της γης το καρδιο χτύπη. Πονάει πιο πολύ του έρωτα η σαϊτιά, του χάρου το φιλί. Δεν ξέρω ποια λάβω μάτια, πονάει πιο πολύ, πιο πολύ. Έτσι δεν είναι? Άντε να απαντήσεις τώρα σε αυτά. Βέβαια, η απάντηση μπορεί να δοθεί μόνο από έναν βαθύτατα ερωτευμένο. Ωστόσο, τα τραγούδια γι' αυτό υπάρχουν. Για να προσπαθούν να χωθούν μέσα στο βάθος της ζωής, όπως είπα και πριν. Το ίδιο και το επόμενο τραγούδι, «Άλιστος μνήμη», αυτός είναι ο τίτλος του, στους στίχους της Μέρης Φασουλάκη. Εδώ εγώ βέβαια φλερτάρω λίγο με το ιδίωμα της τζαζ, αλλά μη φοβηθείτε, όχι πολύ, πολύ ελαφρά, πολύ επιδερμικά, αλλά το έχει μέσα το τραγούδι. Μνήμη δράση και δίνει το σκηνικό μου άλλαξε. Άλιστος μνήμη στην ιστορία το κλαίος πάλιωσε. Αλλάζει ο κόσμος, στενάζει ο νόστος σε μια πατρίδα έγκλειστη. Το φως του κόσμου στενάζει εντός μου σε κρύπτη έμπιστη και ξαναπέρνω το μονοπάτι της αυταπάρνησης σε συγκυρία που με παιδεύει σε τόνους άρνησης κι όλο χαλιέμαι σε ένα παιχνίδι. Thank you.
αλλάζει ο χρόνος, ζητάει ο μόνος, πεθαίνει η ελπίδα αχρηστή. Αλλάζει ο χρόνος κι εγώ πιο μόνος, με πικρά ασβηστή. Σβηστώ εντός μου το φως του κόσμου, σε άλλους τόπους χώρεσε. Μου αγάπη ξόδεψε και ξαναπέρνω το μονοπάτι της αυταπάρνησης σε συγκυρία που με παιδεύει σε τόνους άρνησης κι όλο χαλιέμαι σε ένα παιχνίδι ανατροπών. Είναι αυτό που σας έλεγα. Και αυτά, όλα αυτά τα τραγούδια είναι δισκογραφημένα. Μην ψάξετε, δεν θα τα βρείτε. Θα περάσουμε σε ένα παλιό μου τραγούδι, στη δεκαετία του 70, 1977, 76 προς 77. Το θυμάμαι γιατί γιόρταζα τότε με όλη την οικογένεια. Γιόρταζα το δίσκο γιατί είχε συμπέσει να βγει, να κυκλοφορήσει ο δίσκος Χριστούγεννα του 76. Γι' αυτό λέω 76 με 77. Μην νομίζετε ότι δεν θυμάμαι τι γινόταν τότε. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια. Γιατί κάποιος σήμερα νεότερος όταν ακούει 77 νομίζει ότι είναι κάτι σχεδόν σαν προ-Χριστού που λένε. Όχι, δεν είναι έτσι. Το τραγούδι αυτό ήταν μία περίπου καντάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι το πήραν πολλές χοροδίες Κεφαλονιάζα, Κίνθου και το τραγουδήσανε. Είναι πάνω στις ζωγραφιές του λαϊκού μας ζωγράφου Θεόφιλου. Είναι ένας πολύ γνωστός πίνακας του Θεόφιλου που έχει τον τίτλο «Η ωραία Αδριάννα των Αθηνών». Αυτός είναι και ο τίτλος του τραγουδιού «Η ωραία Αδριάννα των Αθηνών», το οποίο τραγούδι περιγράφει τον κάθε πίνακα του Θεόφιλου. Φτιάξαμε με τον Άκο Δασκαλόπουλο, τους στίχους ο Άκος, φτιάξαμε 12 τραγούδια πάνω σε πίνακες του λαϊκού ζωγράφου. Ο κάθε πίνακας ήταν και ένα τραγούδι. Εδώ τώρα τον πίνακα τον συγκεκριμένο. Η ωραία Αδριάννα των Αθηνών. Στο παγκάκι της τραγουδάει με μαντολίνο το μεράκι της. Χίλια χρώματα απλώνει μες στα λόγια της.
παγώνει που μπερδεύεται στα ποδιά της. Η ωραία Αδριάννα στο παγκάκι της τραγουδάει με μαντολίνο το μεράκι της. Βγάζει ο ήλιος χελιδόνια από το καπέλο του τη βγάνει ζωγραφιές από το γέλιο του. Η ωραία Αδριάννα στο παγκάκι της καθώς λέει στο μαντολίνο το μεράκι της. Κάποια κάμαρη θλιμμένη την εγέρασε σε μια τέλειωτη θαλάμπη όμως άνοιξη ζωγραφιά απ' της καρδιάς σου την κατάνοιξη. Η ωραία Αδριάννα τώρα πέρασε κάποια κάμαρη θλιμμένη. Έχουμε συνεννοηθεί να μην κάνουμε διάλειμμα, οπότε συνεχίζουμε εμείς. Επιστρέφουμε στη Λατινική Αμερική και πάλι στην... Όχι πάλι, πήγα να πω Αργεντινή, αλλά είναι Βραζιλία, με διορθώνει ο Γιώργος και καλά κάνει. Στη Βραζιλία. Ο τίτλος του είναι «Ντοντσέλα». Ντοντσέλα είναι η ευγενικιά, γλυκιά κοπέλα. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό στη μουσική. Ξέρετε, πολλές φορές άλλοι το λένε φλιαρία αυτό. Δεν μπορώ να την αποφύγω τη φλιαρία μου, γιατί είναι και διαλυματάκια αυτά από τις δαχτυλικές προσπάθειες που γίνονται μέσα στα κομμάτια. Λοιπόν, περνάμε στην Ντοντσέλα, ένα ήρεμο κομμάτι που βοηθάει να βλέπεις έτσι ένα δειλινό. Τι ωραίο δειλινό τώρα αυτή τη στιγμή. Thank you.
Ωραία, ωραία που χειροκροτείτε σε τόσο αργά και λέντο, λέντο κομμάτια. Λέντο είναι μουσικός όρος, δεν ξενοφέρνω. Και τώρα ακολουθεί η κουέκα. Κοιτάξτε, κουέκα είναι ένα πουλί. Είναι από το Περού. Ένα πουλί που δεν ξέρω ακριβώς, αητός, αυτό, δεν ξέρω τι είναι, δεν ξέρω τι πουλί είναι, αλλά είναι πουλί. Την κουέκα όμως την ξεπεράσανε εκεί αυτοί οι λαοί ως πουλί και λένε παίξε μας μια κουέκα. Αυτό λοιπόν το παίξε μας μια κουέκα σημαίνει ότι είναι και χορός. Έχει μεταφερθεί και στο χορό τους. Είναι ένα φασαριώζικο κομμάτι. Για ακούστε, ακούστε, ακούστε. Thank you.
Ναι. Και η φαβορίτα. Ναι. Σωστά. Η κουμπάνα. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει η κουμπάνα από πού είναι. Δεν το λέω. Λοιπόν, η κουμπάνα είναι από τα χαρακτηριστικά της χώρας από την οποία παρήχθη. Τι λες? Ναι, ναι, ναι. Ήταν συνεφιασμένο το φεγγάρι. Και τώρα το έχουμε μπροστά μας. Η Πανσέληνος, η γνωστή του Αυγούστου. Λοιπόν, η κουμπάνα είναι ένα πολύ ενεργοποιημένο κομμάτι αυτό και αυτό. Για ακούστε τον τρόπο κουμπάνο. Il tropo. Τρόπο κουμπάνο. Είναι ο τρόπος που γράφουν την κουβανέζικη μουσική. Thank you.
Και θα ξανάρθει. Και θα ξανάρθει. Α, και άπα πάλι λάθος κάνω. Ναι, ναι, ναι. Τώρα είναι η φαβορίτα. Εκείνη που σας έλεγα. Ε? Ναι, μη φαβορίτα. Κοριτσάκι μου λέγεται αυτό. Αγαπημένη μου. Μη σκέφτεστε κόκοτα. Σταμάτη κόκοτα.
Τώρα είμαι σίγουρος ότι θα έρθει. Άρτεμι Ματαφιά. Τι καλό να με άκουγε. Α, εντάξει. Ευτυχώς που ήρθε και το φεγγάρι, είναι και εδώ η Άρτεμι. Πάει να, τώρα συνεφιάζει πάλι, πάει να το χάσουμε και το τραγούδι αυτό είναι για το φεγγάρι. Αυτό το φεγγάρι φταίει νότιμο. Επίκεντρο, και αυτό όλα. Όλα. Επίκεντρο του τραγουδιού, μία γυναίκα κοιτάζει έξω από το παράθυρό της και βλέπει το φεγγάρι. Και αναλογίζεται, συλλογίζεται. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια, σε στίχους του Τάσου Σαμαρτζή, τραγούδι του 1990. Και στα σεντόνια των πολλών μέσα σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Γλιστρούν τα όνειρα στον ύπνο όπως τα τρένα στο σταθμό και στην ανάσα σου γυρεύω κάποιο αρχαίο σκηνικό. Στην ανάσα σου γυρεύω κάποιο αρχαίο σκηνικό. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια που με τόσο μοναχή νιώθω πως γερνώ τα βράδια και χρωστάω στη ζωή. Ίσως φταίνε τα φεγγαριά και πολλοί με λένε τρελή. Όλα ψάχνω στα σκοτάδια, μήπως κάτι και συμβεί. Ίσως φταίνε τα φεγγαριά, ίσως πάλι φταίς κι εσύ. Και σβήνει αυτά που γίναν χτες. Πως μπλέκουν λέω ιστορίες και των ανθρώπων οι τροχές. Μες στο φτηνό ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πόλων μες σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα τελειώσουμε λοιπόν. Μες σε καθρέφτες
δίχως μνήμη θα τελειώσουμε λοιπόν. Ίσως φταίνε τα φεγγαριά που με τόσο μοναχή νιώθω πως γερνώ τα βράδια και χρωστάω στη ζωή. Ίσως φταίνε τα φεγγαριά και πολλοί με λένε τρελή. Πολλό ψάχνω στα σκοτάδια μήπως κάτι και συμβεί. Ίσως φταίνε τα φεγγαριά, ίσως πάλι φταίς κι εσύ. Ευχαριστούμε. Ένα κομμάτι ακόμα, ένα τραγούδι ακόμα. Έχει να κάνει με το 1984. Είναι μια χρονιά που ακόμα κρατούσε η κατήφια στις παρέες μας για το Μάνο Λοΐζο που είχε φύγει 2 χρόνια πριν, το 82. Είπαμε με τον Άλκη Αλκαίο, έναν εξαιρετικό, ξεχωριστό ποιητή του ελληνικού τραγουδιού, είπαμε να φτιάξουμε ένα κομμάτι για τον Μάνο. Στη μνήμη του Μάνου Λοΐζου έγραψα τη μουσική και μας βγήκε το Πρωινό Τσιγάρο. Το Πρωινό Τσιγάρο είναι ένα τραγούδι που το ηχογράφησα, η πρώτη του εκτέλεση, το 84, το ηχογράφησα με μια χοροδία, αντρική χοροδία. Όχι πως δεν θα πήγαιναν και οι γυναίκες μέσα, αλλά ήθελα να το τραγουδήσουμε με την παρέα, την κολλητή παρέα του Μάνου. Και έτσι και έγινε. Μπήκαμε στο στούντιο, εγώ με την κιθάρα μου, και μας προέκυψε αυτό το τραγούδι. Η Άρτεμι αυτή τη φορά θα το τραγουδήσει, θα είναι η συντονίστρια και εσείς σιγομουρμουρίστε το. Και οι γυναίκες, έτσι. Δεν είναι θρησκευτικό τραγούδι, απέναντίας. Thank you.
το φεγγάρι μόλις χάθηκε στη δύση. Κι εγώ σε γυρεύω σαν μοιραία λύση. Και σαν Ανατολή, και σαν Ανατολή. Διαπασών. Με ένα χασατικό που κλαίει για κάποιον τάσο. Κι εγώ σε ποντάρω κι ύστερα πάω πάσο. Σε ένα καρέ τυφλών, σε ένα καρέ τυφλών. Ευχαριστούμε. Δεν άκουσα τη χοροδία σας όμως. Η συναυλία μας, η παρέα μας έχει φτάσει στο τέλος της. Δηλαδή αυτό το τραγούδι θα κλείσει αυτή την παράσταση. Συνηθίζουμε να λέμε ευχαριστώ και στο τέλος της παράστασης και εγώ θα επαναλάβω τα ευχαριστώ στο Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης και στους ανθρώπους τους, σε όσους δηλαδή βοήθησαν για να στηθούν όλες αυτές οι εκδηλώσεις και να πραγματοποιηθούν. Είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, και τους ευχαριστούμε πολύ. Πέρα από αυτό όμως ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γεώργιο Τοσικιάν. Όπως είπα, το 50% της ορχήστρας. Θέλω να ευχαριστήσω την Άρτεμι Ματαφιά σε αυτό το ρόλο της οικοδέσποινης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νότη Μαυροδί, για την τιμή που μας κάνετε και ήρθατε και απόψε εδώ, και όλους εσάς που ακούσατε αυτό το υπέροχο πρόγραμμα με τις δύο κιθάρες. Ευχαριστούμε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε, λυπάμαι που δεν ξέρω το επώνυμο, του Φώτη που μας βοήθησε εδώ και τους συνεργάτες του που μας βοήθησε πολύ στον ήχο και στα φώτα. Σας ευχαριστούμε, παιδιά. Ξενοφώντας. Ο Ξενοφώντας, ναι. Πες το όνομά του, το όλο. Κοψιδάς. Μάλιστα. Θα πάμε να φάμε μετά. Λοιπόν, το τελευταίο τραγούδι είναι το πρώτο μου τραγούδι, το πρώτο τραγούδι που έφτιαξα στη ζωή μου και που ηχογράφησα. Το βαθύ 1964. Θέλω να πω στα νέα παιδιά, γιατί δεν ξέρω πόσοι νέοι υπάρχουν εδώ, ότι υπήρχαν και τότε άνθρωποι, αγαπητά μου παιδιά.
Με χέρια, πόδια, μυαλό, ας πούμε, όλα, όλα, όπως τους βλέπετε σήμερα. Απλώς δεν έχουν τόσα τατού και τόσο, πώς το λένε, κάτσε καλά δικέ μου, δηλαδή, και να πούμε και αυτό. Ήταν μια άλλη ιστορία. Ψάχτε την. Θα τη βρείτε από τους πατεράδες σας και κυρίως από τους παππούδες σας, αγαπητά μου παιδιά. Και μετά από αυτό το παραμύθι, πάμε στην πρώτη μου ηχογράφηση, 1964, με τον Γιώργο Ζωγράφο και τον Γιάννη Κακουλίδη στους στίχους, φτιάχνουμε το «Άκρη δεν έχει ουρανός» που ζητάει την δική σας, τη δική σας υποστήριξη. Δεν είναι, ας πούμε, αμιγώς γυναικείο τραγούδι, αλλά το παρουσιάζουμε εδώ για να σας δώσει και την ευχέρεια να τραγουδήσετε μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ και το φεγγαράκι, παρόλο ότι το περιμέναμε πιο πλούσιο, χωρίς σύννεφα, αλλά δεν πειράζει. Να το, εκεί είναι. Είναι η προβολή που με βλέπω, δεν ξέρω. Νότι μου επιτρέπεις να ευχαριστήσω κι εγώ κάποιον ακόμα. Φυσικά. Ευχαριστώ πολύ το νούμερο 24 που μου έδωσε αυτό το υπέροχο φόρεμα να σας παρουσιαστώ απόψε. Πολύ ωραία. Στη Λευκάδα. Ευτυχώς που δεν το χάρισες σε μένα. Ευτυχώς, Νότι, ευτυχώς. Λοιπόν, όλοι μαζί. Μου έγινε φωτιά. Στερεύει τα φιλιά σου το δάκρυ μου στα λαγμάτια. Χάνεται στη μάτια σου. Στράφτε, σβήστε.
σε χλωμό μου αστέρι. Έχω την πεποίθηση ότι η απόψινή βραδιά θα καταγραφεί στην ιστορία των γιορτών λόγου και τέχνης σαν μια πραγματικά ξεχωριστή βραδιά που θα την θυμόμαστε για χρόνια. Θερμά ευχαριστώ σε όλους τους συντελεστές, τους τρεις συντελεστές, τον Νότι τον Μαυρουδί, τον Γιώργο τον Σικιάν και την Πανσέλινο του Παταριού τυρκουάζ αντικατοπτρισμούς, στην οποία αφιερώνομαι αυτή την αθοδέσμη, την άρτεμη, τη ματαφιά, τη συμπατριώτησά μας.